Στα πλαίσια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, έθεσα τρία σημαντικά θέματα που αφορούν τη Λεμεσό, έχοντας κατά νου ότι η Λεμεσό ως το πλέον οικονομικό κέντρο αυτού του τόπου και με τη μεγαλύτερη συνεισφορά στο εθνικό προϊόν, δεν μπορεί να βρίσκεται σε μειονεκτική θέση. Τρία σημαντικότερα θέματα. Το πρώτο, να αναφερόμαστε στο επόμενο σημείο αναφοράς ανάπτυξης της Λεμεσού, που είναι η Αχτέα Οδός, και αναμένουμε από την κυβέρνηση να ξεκινήσει η διαδικασία συζήτησης, μελέτης για την αξιοποίηση της Αχτέας Οδού. Ήδη ο ιδιωτικός τομέας μας πρόλαβε. Το δεύτερο, ως η πόλη με το μεγαλύτερο κόστος διαμονής, και ενώ στη Λευκωσία δόθηκαν κίνητρα για το θέμα φοιτητικών εστιών εντός των τυχών της πόλης, στη Λεμεσό δεν έχει γίνει οποιαδήποτε προσπάθεια. Σέβομαι την υπόσχεση που έδωσε ο Υπουργός ότι στα πλαίσια της στεγαστικής πολιτικής θα συμπεριλάβει και τη Λεμεσό στο θέμα κινήτρων για ανάπτυξη φοιτητικών εστιών. Και το τρίτο και εξίσου σημαντικό θέμα είναι γενικότερα το σχέδιο πόλεως της Λεμεσού σε σχέση με την βιώσιμη αστική κινητικότητα. Είναι αυτό που θα αλλάξει τα δεδομένα. Έτσι, και ως Λεμεσανός και ως μέλος της Επιτροπής Εσωτερικών, θα παρακολουθώ το τι διαγερέσαι για την πόλη της Λεμεσού.